Λυπάμαι για αυτά που άκουσα λίγο πριν και αν και έχω προκληθεί πραγματικά και επιστημονικά, δεν θα απαντήσω και δεν θα παρασυρθώ σε αυτά που άκουσα από έναν συνάδελφο γιατρό και πανεπιστημιακό λίγη ώρα πριν. Επιλέγω συνειδητά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το νομοσχέδιο να μην κάνω κανένα σχόλιο για τη γενική κατάσταση, για την επικαιρότητα, για τα επίδικα πολιτικά ζητήματα κλπ. Θέλω να μιλήσω αυστηρά για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που έχει τίτλο «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας». Και κάνω αυτή την επιλογή γιατί αυτή η πρωτοβουλία που προστίθεται σε σημαντικές άλλες δικές μας πρωτοβουλίες στο επίπεδο της διεύρυνσης των δικαιωμάτων έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο της επιλογής μας και όχι ένα νομοσχέδιο που μας επιβάλλεται. Και έχουμε την πλήρη ιδιοκτησία αυτής της πρωτοβουλίας. Και αυτό είναι κρίσιμο στις μέρες και στα χρόνια που ζούμε. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του νομοσχεδίου είναι ότι ενώ όλοι παραδέχονται ότι έχει θετικές διατάξεις και πιθανά θα ψηφιζόταν με ομοφωνία, αρκεί να μην είχε το έξω από εδώ το διαβολικό άρθρο 8. Αυτό το άρθρο δηλαδή που δίνει πρακτικά σε όλους τους ενήλικους ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, χρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ. Και ανεξαρτήτου μορφής οικογένειας, μονογονεϊκής, με οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό ή ζεύγους, πάλι με οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό και οποιασδήποτε μορφής που προβλέπετε, παραδείγματος χάρη γάμος, θρησκευτικός, πολιτικός, ό,τι θέλετε, σύμφωνο συμβίωση κλπ, να έχει το δικαίωμα να γίνει, εφόσον είναι κατάλληλος, κατάλληλη, είτε το ζευγάρι, είτε ο γονιός, ως οικογένεια αναδοχής. Περί αυτού πρόκειται. Και νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το σημείο ακριβώς για τον εξής λόγο. Εγώ δεν θα μπω στο δίλημα όχι ή ναι στο άρθρο 8, γιατί δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Θα ζητούσα λίγο ησυχία, αν είναι δυνατόν, αν θέλουν οι συνάδελφοι να μιλήσουν έξω. Ναι. Είναι αναγκαία, παρακαλώ. Δεν είναι αναγκαία, το ζητάτε, κύριε. Εμείς λοιπόν... Παρακαλώ. Αν θέλετε, κυρία Μάρκου, αν... Ένα λεπτό, γιατί δεν μπορώ να μιλήσουμε. Συγχωρείτε. Ένα και το κάνουμε σχόλιο τη Βουλή. Λοιπόν, λέω το εξής. Να το σκεφτούμε λίγο από την ανάποδη. Θα μπορούσαμε εμείς εν έτη 2018 να αποκλείσουμε ως μια νομοθετική πρωτοβουλία ένα δικαίωμα το οποίο δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι ανήκει σε όλους. Να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα, να το δούμε. Αλλά υπάρχει αμφισβήτηση ότι μπορεί να έχουμε σε αυτή την βάση, σε αυτή τη Βουλή, το 2018, οποιοδήποτε λόγο να κάνουμε διάκριση. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, ένα καθοριστικό ερώτημα από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Λέω λοιπόν ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι μία φωτοβολίδα. Έρχεται μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδίου που ξετυλίγουμε για την οικογένεια και για το παιδί. Θυμίζω τα 260 εκατομμύρια για τα οικογενειακά επιδόματα, θυμίζω τα 150.000 σχολικά γεύματα, θυμίζω τα 50 εκατομμύρια για τους δερφονηπιακούς σταθμούς, τα 15 εκατομμύρια για την διαδικασία της αποιδρυματοποίησης κλπ. Αυτό που θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος του νομοσχεδίου θα ήταν μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας για το συμφέρον του παιδιού.
και για τη δυνατότητα να ζήσουν αυτά τα παιδιά έξω από τα ιδρύματα. Εδώ θέλω να πω ότι πρέπει καταρχήν να μιλήσουμε με μια μεγαλύτερη σαφήνεια και ένα μεγαλύτερο βάθος, κυρία Υπουργέ, γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση σήμερα στη χώρα μας και όχι μόνο. Εγώ θα έλεγα, θα πρόσθετα μάλλον, σε αυτό που ήδη έχει υποθεί σε σχέση με τις ελλείψεις στις κοινωνικές υπηρεσίες, σε σχέση με τις δικαστικές δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στην ταχύτητα με την οποία διεκπαιρεώνονται αυτά τα ζητήματα, θα πρόσθετα ότι υπάρχουν και ορισμένα άλλα πιο βαθιά πράγματα που είναι, θα έλεγα, στο πεδίο των στερεοτύπων, των απόψεων, των αντιλήψεων κλπ. Για να καθίσουμε να σκεφτούμε λιγάκι. Όταν κάποιος γονιός, ο οποίος, ας μιλήσω για την υιοθεσία, όταν κάποιος γονιός, ο οποίος, ένα ζευγάρι, ένας γονιός, θέλει να μεγαλώσει ένα παιδί, τι ακριβώς σκέφτεται? Ας βάλουμε μία ανατελεία και ας το σκεφτούμε. Πώς σκέφτεται το παιδί που θα μεγαλώσει? Μήπως η μεγάλη πλειοψηφία σκέφτεται ένα παιδί υγιές, ή μέσα του μια ευχή να είναι υγιές, να είναι δυνατό, να είναι έξυπνο, να είναι... θα έλεγα, είναι μία ροπή την οποία δεν μπορούμε να την ξεχνάμε. Πρώτο. Δεύτερο, για σκεφτείτε λιγάκι την εξής παράμετρο. Γιατί από τις υιοθεσίες που γίνονται, μόνο το 1/5 είναι από τα ιδρύματα και τα υπόλοιπα δεν είναι από τα ιδρύματα? Γιατί μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των ιδρυμάτων δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που διαμορφώνει ως προσδοκία ο γονιός. Και ακόμη κάτι. Υπάρχουνε τα παιδιά, τα ανάπηρα, θα το πω με ένα σύνολο αναπηριών, γιατί πολλές φορές είναι πολύπλοκα θέματα αυτά. Παιδιά, λοιπόν, τα οποία είναι, θα έλεγα, δύσκολα στο να μεγαλώσουν και σε μια προοπτική προβληματική για όλη τους τη ζωή. Συνεπώς, γιατί τα λέω αυτά? Γιατί θέλω να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας και κυρίως αυτός ο μεγάλος στόχος που φαίνεται να ομοφωνούν όλες οι πλευρές, ο στόχος του αποϊδρυματισμού και ο στόχος να μην έχουμε ιδρύματα, θα λέγε κανένας, είναι ίσως ένα πράγμα που μπορεί να μοιάζει ουτοπικό, αλλά πρέπει να είναι ο στόχος μας. Είναι μία πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία. Και πρέπει να έχουμε σοβαρά στο μυαλό μας ότι αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί προσήλωση, απαιτεί εξειδικευμένους ανθρώπους, διεπιστημονικές ομάδες και βεβαίως απαιτεί ένα κλίμα στην κοινωνία το οποίο οφείλουμε να φτιάξουμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει... Και δεν νομίζω ότι το κάνει το νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση, γιατί το νομοσχέδιο βάζει ακριβώς αυτό το πλαίσιο για να ξεκινήσει αυτή η δουλειά, που είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει να καταλαβαίνουμε, να έχουμε συνείδηση όλης αυτής της διαδικασίας και των δυσκολιών που εμπεριέχει. Και να πω και κάτι ακόμη. Κοιτάξτε, σήμερα λέμε ότι τα παιδιά στα ιδρύματα είναι 2-3 χιλιάδες. Και γενικά λέμε ότι δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι όχι μόνο να επιχειρήσουμε να βγάλουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα, αλλά να βάλουμε και τους φραγμούς ώστε τα παιδιά να μην μπαίνουν στα ιδρύματα. Δηλαδή πρέπει και τις δύο πλευρές να μπορέσουμε να δούμε. Γιατί, ξέρετε, είναι, επειδή έχω μια εμπειρία από την ψυχική υγεία, είναι αυτό που λέμε οι νεοχρόνιοι. Αυτοί δηλαδή που μπαίνουν με διάφορους τρόπους και χρονίζουν σε μια
διαδικασία. Θέλω, τα λέω αυτά για να τονίσω ότι αυτό το έργο το οποίο αναλαμβάνουμε και το οποίο θεσμοθετούμε σήμερα είναι ένα δύσκολο έργο, είναι ένα σύνθετο έργο, είναι ένα έργο το οποίο όμως όχι μόνο είναι αναγκαίο, αλλά είναι και το μοναδικό, και σε αυτό συμφωνούν όλες οι πλευρές, είναι η βασική εναλλακτική λύση που έχουμε, είναι μία εναλλακτική λύση που έχει, και εδώ δεν υπάρχει αμφισβήτηση, διότι από όλες τις πλευρές της Βουλής λέγεται ότι η δυνατότητα του να υπάρχει ένα παιδί σε μια οικογένεια είναι σαφώς καλύτερη από το να υπάρχει ένα παιδί σε ίδρυμα. Να πάω λίγο παρακάτω. Είναι κρίσιμο να σκεφτούμε, πέρα από όλα αυτά, να μην προσθέσουμε, χωρίς να το θέλουμε, νέες διακρίσεις μέσα στη διαδικασία του νομοσχεδίου, και θα πω δύο συγκεκριμένα πράγματα και θα τα τεκμηριώσω. Στο άρθρο 9, κυρία Υπουργέ, κυρίες Υπουργοί μάλλον και κύριε Υπουργέ, υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία νομίζω ότι δεν προσθέτουν τίποτα, ίσα δημιουργούν δυσκολίες. Στο ΔΕΛΤΑ λέει ότι ο τίτλος του άρθρου 9 είναι «Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στα ειδικά μητρώα υποψηφίων ανάδοχων γονέων και στο Εθνικό Μητρώο υποψήφιων ανάδοχων γονέων». Στο ΔΕΛΤΑ απαιτείται πιστοποιητικό δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος, από το οποίο προκύπτει ότι ο ετών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα. Για όσους γνωρίζουν, δεν ξέρω, τώρα μάλλον δεν βλέπω κανέναν από τους συναδέλφους μου εδώ, όταν μιλάμε για χρόνια μεταδοτικά νοσήματα, συνήθως, αν μου επιτρέψετε, είναι ο κύριος Πρόεδρος, τον ξέχασα, συνάδελφος, αλλά μιλάει στο τηλέφωνο, όταν μιλάμε για χρόνια μεταδοτικά νοσήματα, συνήθως σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το HIV και την υπατήτηδα τύπου Β ή τύπου C. Πρακτικά, για να είμαστε πρακτικοί, το να βάλουμε κάθε οικογένεια η οποία μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να πάρει πιστοποιητικά από δημόσια ιδρύματα ότι δεν έχει αυτό το πρόβλημα, πρώτον δημιουργεί μία διάκριση, γιατί πείτε μου εσείς, ένας ασθενής με AIDS, ο οποίος είναι σε θεραπεία, και το 2018 δεν είναι 2009, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι κατάλληλος για να γίνει ανάδοχος γονιός? Το ίδιο ισχύει και για το επόμενο σημείο. Πιστοποιητικά, λέει, δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, από το οποίο προκύπτει ότι ο ετών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από ψυχικό νόσημα. Ξέρετε ποιος είναι ο επιπολασμός των ψυχικών νοσημάτων? 30% στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή αυτός που έχει ένα γενικευμένο άγχος, μια διαταραχή πανικού, μια κατάθλιψη, ακόμη και πιο σοβαρές ψυχικές ασθένειες, γιατί απριόρι δεν είναι κατάλληλος για να γίνει ανάδοχος γονιός? Με αυτή την έννοια προτείνω να φύγουν αυτά τα δύο σημεία, και βεβαίως μέσα στη διαδικασία της εκτίμησης από τον κοινωνικό λειτουργό, αν δούμε ένα θέμα, είτε στη σωματική είτε στην ψυχική υγεία του υποψήφιου αναδόχου, το οποίο μπορεί να δημιουργεί, ενδέχεται να δημιουργεί ζητήματα καταλληλότητας ως ανάδοχο, τότε ναι, μπορούμε να ζητήσουμε και εξέταση, μπορούμε, κανένας δεν μας τα απαγορεύει αυτό, μας τη δίνει τη δυνατότητα αυτή η ευρύτερη νομοθεσία, αλλά αν το κάνουμε έτσι, θα κάνουμε μία ουρά, να το πω πρακτικά, έξω από τα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, ούτε ουσιαστική εκτίμηση θα έχουμε μία παραγωγή πιστοποιητικών μόνο, χωρίς αντίκρισμα. Τελειώνω με το εξής. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τέλειωσα. Προσπάθησα να πω από την αρχή ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία μέσα στο σύνολο, στο συνολικό σχεδιασμό των πρωτοβουλειών που έχουμε για το παιδί και την οικογένεια. Προσπάθησα επίσης να πω και να τονίσω ότι μέσα στην διαδικασία αυτή, ναι, πράγματι είναι κρίσιμο το άρθρο 8,
όχι για τα δικαιώματα των ομοφύλων ζευγαριών ή των διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μόνο, αλλά κυρίως και για τα δικαιώματα του παιδιού. Και προσπάθησα τέλος να πω ότι αυτή η διαδικασία, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και για όσους έχουν γνώση γύρω από αυτά τα θέματα, είναι μια διαδικασία σύνθετη, μια διαδικασία που απαιτεί πολλή δουλειά, πολλή προσήλωση, και με αυτή την έννοια, και τελειώνω με αυτό, η πρόκληση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, είναι μπροστά μας. Η πρόκληση είναι μπροστά μας, είναι στη διαδικασία της υλοποίησης αυτού του σχεδίου, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι κάνουμε σήμερα μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή, την οποία θα την εφαρμόσουμε και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ.